Ο Ματ Ντίλον είναι στην Ελλάδα. Όσες λοιπόν ήσασταν φαν, μπορείτε να πεταθείτε στο Πήλιο, διότι εκεί γίνονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί για 2 μήνες. Έλα, προλαβαίνουμε δηλαδή. Εμένα είναι στο, θα σας πω, είναι στο Τρίκερι, το λιμάνι της Αγίας Κυριακής και θα συνεχιστούν και στις Κότες, είναι ένα χωριό. Ωραίο love map. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Εύη Ραπ, τη δημοσιογράφο του thenewspaper.gr, η οποία βρίσκεται εκεί. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Όπως ακριβώς τα είπες, Μπέτ μου, είναι τα πράγματα. Και να σου πω ότι στις Κότες έχει μία από τις πιο νόστιμες καραβιδομακαρομανάδες που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Οξύμορο. Οξύμορο στις Κότες να έχει καραβιδομακαρομανάδες. Ναι. Το ξέρω, γι' αυτό σας το είπα. Αλλά αποδεκτό δε. Αποδεκτό. Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, λοιπόν, πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Πηλίου και πιο συγκεκριμένα στην Αγία Κυριακή, στο Τρίκερι και στις Κότες, τα γυρίσματα της νέας ισπανικής ταινίας, του νέου αγγλόφωνου ρομαντικού θρίλερ με τίτλο Melted Hearts, που πρωταγωνιστεί φυσικά ο Ματ Ντίλον. Εδώ τον βλέπετε λοιπόν στις φωτογραφίες. Του άρεσε πολύ που τον τραβήξε φωτογραφίες αυτή. Γνωρίζεις αν είναι από τις περιπτώσεις που επιλέγουν ένα τοπίο, αλλά ουσιαστικά πολλές φορές το αλλάζουν. Το έχετε δει αυτό, δηλαδή, και στη Θεσσαλονίκη κάποια γυρίσματα που είχαν γίνει, το είχαν μετατρέψει σε μια πόλη, ας πούμε, της Αμερικής, μιας άλλης εποχής, και λέγες πώς είναι δυνατόν να πάει σε ένα... Ναι, σας ακούω. Ολοκληρώστε για να... Ναι, λες πώς είναι δυνατόν να επιλέξει αυτή την πόλη, να την αλλάξει. Κρατάνε ένα στοιχείο του τόπου. Φυσικά, γιατί και ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Φερνάντο Τρουέμπα, είναι βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο οποίος έχει επιλέξει ακριβώς τα συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, γιατί θέλει να εστιάσει στο απομονωμένο μέρος που θέλει η πλοκή του σεναρίου να βρίσκεται ο πρωταγωνιστής, που είναι ο Ματ Ντίλον, ο οποίος έχει ένα παρελθόν το οποίο το κρύβει. Ζει απομονωμένος στη χώρα μας, στη συγκεκριμένη περιοχή, και διατηρεί ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δέχεται τους τουρίστες κάθε καλοκαίρι. Και η πλοκή της ταινίας γυρίζεται ακριβώς και στηρίζεται μάλλον γύρω από αυτό, από την υπέροχη ελληνική ομορφιά που έχει το συγκεκριμένο μέρος του Νοτίου Πηλίου. Είναι πολλές οι περιοχές που θα γίνουν τα γυρίσματα, γιατί ήδη έχει δοθεί ειδικό σχέδιο για τα γυρίσματα, γιατί περιλαμβάνουν, όπως βλέπουμε εδώ πολύ καλά στις εικόνες, γυρίσματα μπροστά στην παραλία, στην παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκονται οι φημισμένες ψαροταβέρνες, στην πλατεία, στα μικρά τα σοκάκια, τα γραφικά του Τρικερίου. Οπότε ναι, θα υπάρχει μεγάλο μέρος της ταινίας που θα γυριστεί εδώ σε εμάς, στον Νότιο Πύλο και στο Τρίκερι συγκεκριμένα. Σημαντικό αυτό. Φαντάζομαι ότι μπορεί να δουλέψουν και πολύ τα τοπικά καταστήματα. Βέβαια, και τέτοια περίοδο ακόμα. Και η διαφήμιση που γίνεται στη χώρα μας, αλλά μπορεί να δουλέψουν και άνθρωποι όσον αφορά την παραγωγή ή να παίξουν κομπάρσεις στην ταινία. Δηλαδή να δουλέψουν και άνθρωποι, να μείνουν και χρήματα στη χώρα. Έχουν κάνει κάλεσμα για ανθρώπους να πάνε να παίξουν ως κομπάρσεις. Ναι, έχει ήδη γίνει κάλεσμα καιρό πριν σε τοπικούς ηθοποιούς, αλλά και στον απλό κόσμο που ζει στο Τρίκερι, έτσι. Γιατί υπάρχουν κανονικά οικογένειες ή επιχειρηματίες που έχουν εκεί τις επιχειρήσεις τους και όλα, για να συμμετέχουν στα γυρίσματα της ταινίας. Μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, μέχρι 12 Νοεμβρίου, σχεδόν 2 μήνες, γιατί τα γυρίσματα ξεκίνησαν τώρα πριν από λίγες ημέρες. Χωρίς να υπολογίζουμε τα καταλήμματα που θα μείνουν, που θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μια περίοδο που δεν είναι τουριστική τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Είναι το μετέχνιο που τελειώνει το καλοκαίρι και πας προς τα Χριστούγεννα, που το Πήλιο έχει αρκετή επισκεψιμότητα. Και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι το Hollywood επιλέγει την Ελλάδα, όπως έχουμε δει και στη Μάνη γυρίσματα, όπως έχουμε δει στην Πύλο, έχουμε δει στη Θεσσαλονίκη, που το μετατρέπουν σε πλατό. Βέβαια. Δηλαδή αρχίζουν όλο και περισσότερες ξένες παραγωγές να έρχονται στη χώρα μας. Να μην θυμίσω βέβαια ότι ήταν να γυριστεί και η Τρία εδώ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν μια άλλη εποχή τότε, είχε αλλάξει ο νόμος. Είναι πιο πρόσφορο το έδαφος. Ο λόγος που δεν έγινε, υποτίθεται, ήταν ότι η ιστορία δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί δεν ήταν έτσι ακριβώς. Όμως το έργο έλεγε based, δηλαδή βασισμένο. Δεν είναι ότι ήταν η ιστορία ως... Είχε. Ο Μάτι. Α, συγγνώμη. Και το Μάτι να ρωτήσω και εγώ. Πώς είναι εκεί, αν τον έχουν γνωρίσει άνθρωποι, αν κυκλοφορεί έξω, αν είναι φιλικό. Εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλικό στα γυρίσματα, αλλά χωρίς ωστόσο να αποζητά δημοσιότητα. Τις τοπικές λιγουδιές τις έχει δοκιμάσει σε κάποιο εστιατόριο, κάτι έτσι να ξέρουμε που να. Μουσακά έχει φάει, παιδί μου, σουβλάκι ο άνθρωπο. Σίγουρα έχει φάει καραβιδομακαρονάδα, αυτό σας πει. Θα την τζακίσει. Είμαι σίγουρη ότι θα την τζακίσει την καραβιδομακαρονάδα. Γιατί τέτοιες, να ξέρετε,
Γαρίδες και καραβίδες δεν υπάρχουν, ε. Μπορεί να τις βρει καλές στη Βοστόνη μόνο, ε, και δεν είναι εκεί αυτό. Όχι, του Ατλαντικού δεν συγκρίνονται, δεν είναι σαν τις δικές μας, έχουν τελείως άλλη γεύση. Πάντως, Εύη, πες του χαιρετίσμα από το ποιος είναι πρωινιάτικα, θα καταλάβει αυτό. Μάλιστα, Εύη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Αν χρειαστεί και έχεις νεότερα, με χαρά θα σε ακούσουμε. Η νέα πλάνα, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας σε όλο το Πήλιο και σε όλη εκεί την περιοχή που είναι πραγματικά πανέμορφη και τόσο ιδιαίτερη. Πολύ, έτσι. Πολύ. Εγώ, πολύ ιδιαίτερη. Μοναδικό τοπίο. Αυτό το κομμάτι με ταινία το είδα στην Κεφαλονιά στο Μαντελούνι του Χαγού Κορέλη. Ναι. Παιδιά, δημιουργείται μια νέα μικροκοινωνία. Ναι. Δηλαδή για τον καιρό των γυρισμάτων, για την περίοδο αυτή, Λάτων. Αλλάζουν τελείως. Φανταστείτε στην Κεφαλονιά, φτιάχτηκαν καινούργια μαγαζιά που είχαν το όνομα Κορέλη. Ας πούμε. Ναι, ναι. Κλείσανε μαγαζιά για να δουλεύουν για αυτούς αποκλειστικά. Ήρθαν εκατοντάδες άτομα. Τώρα για το αν τρώνε έξω, ας πούμε, θυμάμαι εγώ πολύ χαρακτηριστικά τον Νίκολα Σκέιτζ, ας πούμε, δεν έτρωγε ποτέ έξω. Είχε το σεφ μέσα στο σπίτι του. Μην πάθει καμία δηλητηρίαση, λόγω για παράδειγμα. Και μετά για μια εβδομάδα δεν μπορεί να κάνει γύρισμα. Δηλαδή έχουμε και τέτοια. Όμως που είναι πολλά άτομα, φαντάζομαι τρώει. Είναι τρώει τοπικά. Θα τρώνε εκεί. Λόγω. Αυτό που ψωνίζουν. Απ' έξω το στέλνουμε εκτέλ. Τα περάκια από το Λος Άντζελες.